Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα, φίλε. Γεια σου, φίλε. Νικόλας, από Βικτόρια. Από? Από Βικτόρια, Παναθηναϊκός. Πες μου. Ρε φίλε, πριν σ' άκουγα που έλεγε για τους Τούρκους. Δηλαδή, αν είχε τον Παναθηναϊκό και τους Τούρκους. Δεν ακούω. Φίλε, μιλά καθαρά να σε ακούσω. Κρίμα. Μιλά στο ακουστικό, κάνε κάτι. Είπα, ναι, πες. Για μιλά. Τα ακούς. Ναι, τώρα καμπάνα, για πες. Για πες μου, ρε, τώρα που πέσαμε την... Εσύ πως είτε στον Παναθηναϊκό, ναι. Δεν ακούγεται, ρε. Τι πρέπει να κάνει. Μιλάς με... πώς το λένε. Με ακουστικά. Όχι ρε, Άγι, αμυγά σου μιλάω. Τώρα ακούγεσαι όπως μιλάς τώρα. Ναι, έτσι. Ναι, τώρα εκεί. Για πες, επανέλα. Τώρα που παίζαμε, λέω, την περασμένη εβδομάδα με τη Φενέρ. Ναι. Εσύ υποστήριζες τον Παναθηναϊκό, δηλαδή, πριν που μου είπες για τους Τούρκους. Ωραία, όχι, αλλά δεν υποστήριζα και τη Φενέρ, δεν πήρα τα κομμάτια της Φενέρ. Δηλαδή, αυτό κατάλαβες. Κατάλαβες τι είπα εγώ προηγουμένως. Είπαν δύο τεσσάρια να υποστηρίξω εγώ τουρκική ομάδα. Εσύ σαν Ολυμπιακός υποστήριζες τον Παναθηναϊκό. Όχι, καμία. Στα αρχίδια μου και η Φενέρ και ο Παναθηναϊκός. Έτσι όπως το λέω. Αλλά δεν θα κάτσω να γίνω και Τούρκος. Ο άλλος φόρεσε φανέλα, ρε. Ρε φανέλα φόρεσε, καταλαβαίνεις τι λέω και δεν λέω για σένα. Για τον Κόλκα λέω. Φανέλα φόρεσε. Αυτά καρτιδιάζω. Καλά, αυτός είναι ο Μαλάκας. Καταλαβαίνεις. Λέει ο Μαρινάκης, ήρθαμε στην πόλη μας. Δηλαδή και μου θυχτήκαν οι Τούρκοι και το πήρε το Βοθροσάικ ότι θυχτήκαν οι Τούρκοι και έγινε ο Μαρινάκης προβλητικός. Γαμώ το σπίτι της του κάθε Τούρκου και μια χαρά τα είπε και ο Μαρινάκης. Εγώ σαν Παναθηναϊκός τώρα δεν μπορώ να μ' ακούς, εγώ σαν Παναθηναϊκός δεν μπορώ τώρα να βγω να επικροτήσω τις δηλώσεις. Κι ανού. Του Μαρινάκη δηλαδή. Καλός μαλάκας είσαι και εσύ, δεν είσαι Έλληνας. Ρε, τι Παναθηναϊκός και αρχίδια είσαι Έλληνας ρε. Ρε Έλληνα, συμβαίνει. Ρε είσαι Έλληνα. Ρε κομπλέξου και άκουσα. Μην τα μπερδεύεις. Μην τα μπερδεύεις, αγόρι μου. Ρε τι είσαι, τι εθνικότητα έχεις. Έλληνα, ωραία. Δηλαδή η Κωνσταντινούπολη δεν είναι ελληνική πόλη. Τι αρχιδιά είναι. Εννοείται πως είναι ελληνική. Ωραία. Τι άλλο είπε ο Μαρινάκης, ας πούμε, που δεν επικροτείς. Ρε εσύ, αν το έλεγε ο Αλαφούζος, θα έβγαινε εσύ δημοσίως και θα μου πει. Ο κάθε Έλληνας, ρε μάλλον. Είσαι σοβαρός. Ρε ο κάθε Έλληνας, είσαι σοβαρός. Με τη μπροστά στην πατρίδα μου θα βάλω εγώ τα οπαδικά του κόλλου. Ωραίο, εντάξει, αυτό ήθελα να ακούσω. Ρε είσαι σοβαρός, ο κάθε Έλληνας. Εγώ έχω την απέτηση από τον κάθε Έλληνα να λέει αυτό ακριβώς που συμβαίνει. Όποιος και να είναι αυτός. Δεν πάνε και γκέι να ήταν. Όχι ο Αλαφούζος, δεν λέω, δεν κατηγορώ κανέναν. Δεν διαχωρίζω, αλλά σου λέω ό,τι θέλεις. Ό,τι και να πρεσβεύει ο καθένας από τη στιγμή που είναι Έλληνας θα μιλάει για την Ελλάδα. Και θα του βγάζω το καπέλο. Τι θα κοιτάξω εγώ ποιος το είπε και τι είναι. Καλώς. Και έτσι γίνεται ρε φίλε. Γι' αυτό δεν έχουμε εξωτερική πολιτική. Τους βλέπεις απέναντι. Όποια κυβέρνηση και να είναι τα ίδια λένε. Εδώ είχαμε το ΣΥΡΙΖΑ. Λέγανε οι φίλοι μας οι Τούρκοι. Να χαθεί και κανένα νησί έλεγε ο άλλος ο Τζουράλης ο Πατσαβούρας. Ας χάσουμε λέει και κανένα βραχονησίδα. Τόσες έχουμε. Άσε με ρε φίλε τρελάθουμε τώρα εδώ πέρα. Σωστό. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε από κανένα Ολυμπιακό. Δηλαδή, να πει μπράβο, μαγιά του καλά. Έκανε και είπε ο καθένας για την πατρίδα μας και για το τέτοιο. Τι να κοιτάξουμε τα οπαδικά, τα ψευτοοπαδικά μπροστά στην τιμή της χώρας και στην ακεραιότητα της χώρας και, και στο δίκαιο μας και στα δικαιώματά μας. Να μην τους τα λέμε κιόλας. Εντάξει, απλά ο Μαρινάκης εστί, εγώ φίλο δεν τον επικροτώ, διότι βγήκε και είπε θρύλος σε θρησκεία. Ναι, θρύλος, θρύλος, το σκέφτησε, εσείς κερδίσατε. Ρε, Ολυμπιακός σκέφτησε, θρύλος, θρησκεία, μες στην πόλη μας, ναι, Ολυμπιακός σκέφτησε. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός και είμαι πατρίδα. Και τι να κάνεις, ρε, κάτω από το, ρε, μην είσαι, ρε, να βλέπεις πέρα από τη μύτη σου. Δεν θα υπάρχει κανείς Παναθηναϊκός αν δεν υπάρχει κράτος. Βρε, εγώ αυτό το ξέρω. Δεν τι ξέρει, θα τι μου ξέρει, με το λένε. Τριφυλάρα, θρησκεία. Βρε, και τριφυλάρα, βλάκα, μαλάκα. Κάθομαι να σου βάλω εγώ μια αλλό μπουμπούνα. Πρώτα είσαι Έλληνας, ρε. Δηλαδή, θα πολεμάμε και πες ότι είναι τίποτα Ολυμπιακή και πάνε καμιά πενταριά και θα φάει κανένα τάγμα Τούρκων. Δεν τα αναγνωρίζουμε, θα πούμε ότι είναι Τούρκοι. Δεν είναι νεκροί. Γιατί τους φάγανε Ολυμπιακοί. Τι μαλάκες είσαστε, ρε. Ρε πόσο σας έχει... αυτά που λέω, ρε. Από το γαμίσι που έχετε φάει από το θρύλο, είσαστε σε απόγνωση, σε παράκρουση, έτσι.
Δεν είναι όλα τα ίδια σε έναν τορβάρε. Είναι κάποια πράγματα ιεραρχικά. Πάνω απ' όλα είναι η πατρίδα. Τι να κάνουμε τώρα.